Συνεχίζουμε εις το θέμα περί σχέσεως πίστεως και έργων που αναφέρει και αναπτύσσει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, στην επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο. Και έχουμε κάποια παραδείγματα τα οποία ο ίδιος αναφέρει, αφού έδειξε και κατέδειξε ότι η πίστη πρέπει να συνδέεται με τα έργα, γιατί μία πίστη εγκεφαλική, μία πίστη νοητική, χωρίς να ακολουθείται από τα έργα, δεν είναι παρά μία πίστη δαιμονική, διότι και οι δαίμονες όχι απλώς πιστεύουν αλλά και φρύτουν. Δηλαδή μία τονισμένη πίστη, γι' αυτό το λόγο και είπε ότι είναι μία δαιμονική πίστη χωρισμένη από τα έργα. Λέγει πολύ ωραία ο Άγιος Ιάκωβος, συγγνώμη, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ότι ρίζα πάσης αγαθοεργίας, ανάστασης νεκρών. Ρίζα πάσης αγαθοεργίας, ανάστασης νεκρών. Τι σημαίνει αυτό? Ανάστασης νεκρών είναι θέμα πίστεως. Συνεπώς, η αγαθοεργία τι είναι? Είναι τα έργα. Να οι σχέσεις λοιπόν πίστεως και έργων. Αλλά τι είναι όμως η ρίζα? Ποια είναι η ρίζα των έργων? Είναι η πίστη. Ρίζα λοιπόν πάσης αγαθοεργίας. Εάν θα κάνεις κάτι καλό, αυτό ξεκινά από την πίστη σου στην Ανάσταση των νεκρών. Έτσι βλέπουμε ότι η πίστη είναι εκείνη που προηγείται, τα έργα ακολουθούν, εφόσον η πίστη έχει ως ρίζα, η πίστη είναι η ρίζα της αγαθοεργίας. Προσέξτε όμως να δείτε, η λέξη αγαθοεργία στην Αγία Γραφή από τον Απόστολο Παύλο ονομάζεται αγάπη. Και μην ξεχνάμε ότι πράγματι είναι ένας συγκεφαλαιωτισμός όλων των έργων, αυτό που λέμε αγάπη. Διότι αν αγαπώ και τα αρνητικά του νόμου θα τελέσω, τα αρνητικά του νόμου, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου μοιχεύσεις, ου και επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστίν, πότε? Όταν αγαπώ. Όταν αγαπώ πώς θα κλέψω τον άλλον άνθρωπο? Είναι δυνατόν ποτέ να τον κλέψω αφού τον αγαπώ? Και τα αρνητικά του νόμου η αγάπη επιτελεί, μα και τα θετικά, όπως τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αγάπα των πλησίων σου, των θεών κτλ. Ώστε η αγάπη δεν είναι παρά η επιτομή όλων των αγαθών έργων. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, τι προηγείται, η πίστη ή η αγάπη? Τι προηγείται? Ούτε η πίστη προηγείται, ούτε η αγάπη προηγείται. Αλλά αφού θα προηγηθεί κάποια στιγμή, κάποια στιγμή, ποια είναι αυτή η στιγμή, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, προηγηθεί το ένα, ακολουθεί το άλλο, και πάλι το πρώτο, και πάλι το δεύτερο, και πάλι το πρώτο, και πάλι το δεύτερο. Δηλαδή, ότι ας πούμε ότι προηγείται η πίστη, επόμενον είναι, πολύ επόμενον, να ακολουθήσει η αγάπη. Διότι πώς θα δείξω την πίστη μου σωστή εάν δεν αγαπώ? Μα όταν αγαπώ, αυτό σημαίνει ότι μου δημιουργούνται προϋποθέσεις να αναπτυχθεί η πίστη μου περισσότερο. Αναπτυσσομένης όμως της πίστεως, αναπτύσσεται περισσότερον η αγάπη. Και για να το δείτε αυτό με ένα παράδειγμα, είναι όπως ο βηματισμός ενός ανθρώπου. Θέλει να πάει από το ένα σημείο στο άλλο, κινεί το δεξί του πόδι, μετά το αριστερό, και πάλι το δεξί, και ύστερα το αριστερό, και πάλι το δεξί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μια προηγείται το δεξί και μια προηγείται το αριστερό. Έτσι και εδώ η πίστη τρέφει την αγάπη και η αγάπη ενισχύει την πίστη. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι δεν προηγείται ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά συνακολουθούνται.
και συναυξάνονται. Θα πείτε όμως, κάτι πρέπει να έχει αρχίσει πρώτα. Είναι εκείνο που σας είπα. Θα σας το πω. Να τι είναι. Κάπου θα μας βρει ο Θεός, αγαπητοί μου. Κάπου θα μας βρει ο Θεός. Άλλους τους βρίσκει στο σημείο πίστης και άλλους τους βρίσκει στο σημείο έργα, στο σημείο αγάπη. Επί παραδείγματι, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν πίστη, γιατί δεν ήξεραν τι πράγμα είναι η πίστη. Ήσαν όμως καλοί άνθρωποι, πολύ καλοί άνθρωποι, καλοί πάστας άνθρωποι, αγαθοί άνθρωποι, και έκαναν καλά έργα. Οπότε για αυτούς προηγήθηκε το έδαφος των έργων, ήρθε σε κάποια δεδομένη στιγμή η πίστη και ριζώθηκε και έδωσε νόημα στα έργα. Αντίστροφα, κάποιος να μην είχε καλά έργα και να ήταν και ανήθικος άνθρωπος και παλιάνθρωπος και ληστής, και για μια στιγμή να έρθει η πίστη και να αλλάξει τη ζωή του ο άνθρωπος σε αγαθά έργα. Οπότε εδώ τώρα τι προηγείται? Προηγείται η πίστη. Έτσι δεν μπορούμε ούτε στο ξεκίνημα θεωρητικά να διακρίνουμε και να ορίσουμε τι ακριβώς ξεκινά. Αυτό είναι κάτι που αφορά στο Θεό και στον άνθρωπο. Πιστεύω να το αποδέχεστε. Επί παραδείγματι, αν και θα σας πω για το ληστή βέβαια παρακάτω του Σταυρού, αλλά δεν τον χρησιμοποιώ ακόμη. Κάποτε όταν μιλούσε ο Άγιος Κοσμάς ο Έτωλος, δύο ληστέ δεν τολμούσαν να παρουσιαστούν. Πώς να παρουσιαστούν εκεί στην σύναξη όλου του χωριού που μιλούσε? Ήσαν κρυμμένοι πίσω από κάτι θάμνους. Άκουσαν το κήρυγμα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, μετενόησαν και πέταξαν τα κακά τους έργα, τις ληστείες τους, και έγιναν καλοί χριστιανοί. Εδώ τι προηγήθηκε? Τα καλά τους έργα? Ποια έργα? Αυτά ληστέ. Προηγήθηκε τι? Οι πίστης. Συγκλονίστηκαν. Ποιος ξέρει τι άκουσαν? Θα άκουσαν για την κρίση του Θεού, για την κόλαση. Ποιος ξέρει τι άκουσαν? Συγκλονίστηκαν, το πνεύμα του Θεού ίγγισε την καρδιά τους, πέταξαν την παλιά του ζωή και ξεκίνησαν μια καινούργια ζωή. Προηγήθηκε η πίστη. Σε άλλους ανθρώπους προηγήθηκαν τα καλά έργα. Στον εκατόνταρχο τον Κορνήλιον, αν και ήταν βέβαια ευσεβής άνθρωπος και αγαπούσε τον Θεό και έκανε προσευχές, αλλά ακόμη όμως δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό και έτσι θέμα πίστεως ακόμη δεν είχε τεθεί, όταν έκανε την προσευχή του, αφού είχε νηστεύσει και έκανε και πολλές ελεημοσύνες, εμφανίζεται ο άγγελος και του λέγει: ανέβηκαν οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου στο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν στείλε ανθρώπους να καλέσουν τον Πέτρο, τον Απόστολο, να έρθει να σας κατηχήσει. Ώστε λοιπόν η πίστη πότε τώρα έρχεται? Έρχεται μετά από τα αγαθά έργα και τις ελεημοσύνες που έκανε ο εκατόνταρχος ο Κορνήλιος. Σε αυτό λοιπόν προηγούνται τα έργα και ακολουθεί η πίστη. Το είδατε, παρακαλώ? Νομίζω ότι κατοχυρώνεται με όλα αυτά ότι ο καθένας στην προσωπική του ιστορία μπορεί να καταλάβει τι προηγήθηκε, ή το ένα ή το άλλο. Ένα μόνο, αγαπητοί μου, δεν ξέρω, ο Θεός, όταν έρχεται ο Θεός, να είμεθα σε θέση να μπορούμε να τον δεχθούμε. Μόνο αυτό. Τώρα τι είναι εκείνο που θα μας κάνει να μπορούμε να τον δεχθούμε, δεν ξέρω τι να σας πω. Ας προσέχουμε τουλάχιστον αυτήν την φυσική ηθική. Την φυσική ηθική. Ποια είναι η φυσική ηθική? Είναι αυτό που θα το λέγαμε κατά κόσμον εντιμώτης. Να είσαι καλός άνθρωπος κατά την κοσμική αντίληψη. Όταν είσαι καλός άνθρωπος κατά την κοσμική αντίληψη, προσέχεις. Δεν είσαι ο κλέφτης, ο κατεργάρης, ο παλιάνθρωπος, ο ανήθικος, αλλά είσαι ο τίμιος, ο σωστός, ο δίκαιος άνθρωπος. Το αγαπάς αυτό, το θέλεις. Κάποια στιγμή, όταν θα σε επισκεφθεί ο Θεός, θα αξιοποιήσει μέσα σου όλα αυτά τα δώρα και θα σου δώσει την πίστη και τα αγαθά έργα, τα καταπίστην πλέον αγαθά έργα. Γιατί ξέρετε, έχουμε τα έργα τα οποία μπορεί να είναι αυτόνομα. Σας το έλεγα την περασμένη φορά. Αυτόνομα έργα ξεκρέμαστα. Αυτόνομα έργα στη Βασιλεία του Θεού δεν αντέχουν. Και σας είπα παράδειγμα, θα το επαναλάβω όμως. Λένε, αν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια.
αλλά ας πούμε την αλήθεια, ότι οι μασόνοι είναι φιλάνθρωποι. Δεν είναι αλήθεια, θα το πω άλλη μια φορά, αλλά ας πούμε την αλήθεια, υπόθεση κάνουμε. Τι λέτε? Και μάλιστα ότι αυτοί είναι καλύτεροι από εμάς χριστιανούς. Όχι αγαπητοί μου, δεν είναι καλύτεροι από εμάς χριστιανούς. Επειδή κάνουν μερικά καλά έργα, αν υποτιθέτει κάνουν καλά έργα, είναι αυτόνομα, είναι χωρίς πίστη στο Θεό. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι κάθε τι που γίνεται χωρίς την πίστη, ακούστε το και να το θυμόσαστε, κάθε τι που γίνεται χωρίς την πίστη, δεν λέει ότι απλώς είναι αδιάφορον ή δεν λογαριάζεται στη Βασιλεία του Θεού. Ακούστε, αμαρτία εστί. Ό,τι δεν είναι εκ πίστεως είναι αμαρτία. Δηλαδή, αν υποτιθεί ότι κάνω μια φιλανθρωπία έτσι για να αρέσω, από κοινοδοξία, έτσι γιατί να βγω από την ανία μου για να, όπως είναι οι κυρίες της αριστοκρατίας. Σας το έλεγα και αυτό την περασμένη φορά. Οι κυρίες της αριστοκρατίας θέλουν να κινούνται έτσι λιγάκι κοινωνικά, για να βγαίνουν από την ανία τους. Δεν έχουν τίποτα να κάνουν στο σπίτι τους. Ίσως άλλοι κάνουν τις δουλειές, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Και έτσι διοργανώνουν χορούς, τούτα εκείνα, με σκοπό ακριβώς να κάνουν φιλανθρωπία. Προσέξτε, δεν κάνουν καλά έργα. Βέβαια, πού να το καταλάβουν ή να το πιστέψουν αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος? Αυτό που κάνουν είναι και αμαρτία. Και όχι μόνο γιατί δεν συνδέεται με την πίστη, αλλά και γιατί προσπαθούν να βρουν πηγές αντλήσεως χρημάτων για τους φιλανθρωπικούς των εντός εισαγωγικών σκοπούς, το χαρτοπαίγνιο, τους χορούς, την επίδειξη μόδας, τα τσάι πινάκλ και τα σούπα και μναμούπι. Όχι αγαπητοί, ποτέ τέτοια δεν θέλει ο Θεός. Θα το ξέρουμε λοιπόν. Παν, ό,τι δεν είναι εκ πίστεως είναι αμαρτία. Έκανα μια σύνδεση με το παλιό, με αυτά που σας είπα. Και τώρα ο Άγιος Ιάκωβος θέλει να μας παρουσιάσει και μερικά παραδείγματα. Συγκεκριμένα δύο παραδείγματα μας αναφέρει. Αν θέλετε τρία. Τα δύο είναι ιστορικά και το τρίτο είναι μια παρομοίωση. Το πρώτο αναφέρεται εις τον Αβραάμ. Το δεύτερο αναφέρεται εις την Ραάβ την πόρνη. Και το τρίτο είναι μια παρομοίωση που θα τη δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί. Να σας διαβάσω λοιπόν το πρώτο του παράδειγμα, με το οποίο ιστορικό κατοχυρώνει τη θέση σχέσεως πίστεως έργων. Θέλεις δε γνώνε, ο άνθρωπε και ναι, ότι η πίστη χωρίς των έργων νεκρά εστίν. Αβραάμ ο πατήρ ημών ούκ εξέργωνε δικαιώθη αν εν έγκας Ισαάκ των ιών αυτού επί το θυσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστης συνήργη της έργης αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και επληρώθη η γραφή η λέγουσα επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνην και φίλος Θεού εκλήθη. Οράτε τίνιν ότι εξέργων δικαιούται άνθρωπος και ούκ εκ πίστεως μόνον. Θέλεις να γνωρίσεις άνθρωπε ανόητε κούφιε ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά? Άκουσε λοιπόν το παράδειγμα του Αβραάμ. Λιγάκι βαρύς χαρακτηρισμός αυτός του Αγίου Ιακώβου, θέλεις να μάθεις άνθρωπε κούφιε, άνθρωπε κενέ, άνθρωπε ανόητε. Ο Κύριος μας είπε να μην πούμε ποτέ τον άλλον άνθρωπο κούφιο. Το κενέ αντιστοιχεί με το ρακά το εβραϊκό που ο Κύριος το απηγόρευσε ρητός. Ρητός. Δεν θα πεις τον άλλον άνθρωπο κούφιον. Μωρόν. Μωρέ. Δεν θα τον πεις. Γιατί εδώ όμως ο Άγιος Ιάκωβος λέγει άνθρωπε κενέ? Και ο Απόστολος Παύλος έχει μια αντίστοιχο χαρακτηρισμό. Ο ανόητη γαλάτε, τι σήμασε βάσκανε τη αληθεία μη ενέχεστε. Ποιος σας μάτιαξε, λέγει, για να μην μένετε στην αλήθεια? Ο ανόητη, δηλαδή κούφιοι,
Σκούφι, Γαλάτε. Καταρχάς μεν εδώ του Αγίου Ιακώβου δεν αποτείνεται σε συγκεκριμένον άνθρωπο, αλλά ομιλεί γενικά. Και έτσι, αφού δεν αποτείνεται σε συγκεκριμένον άνθρωπο, αμέσως το πράγμα δεν παίρνει διαστάσεις κατηγορίες. Αλλά αγαπητοί μου, σε θέματα πολύ μεγάλα, σε θέματα πίστεως και λοιπά, μπορεί κανείς να πει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και όχι, όχι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Παράδειγμα, γιατί είναι αμαρτία να πούμε τον άλλον άνθρωπο κούφιον, ανόητον, διότι είναι εικόνα του Θεού. Μα ως εικόνα του Θεού οφείλει να αξιοποιεί αυτό που έχει. Δηλαδή, να δέχεται εκείνο που δέχεται ο Θεός, που δίνει ο Θεός. Όταν φτάνει ο άνθρωπος να μην δέχεται εκείνο που δίνει ο Θεός, είναι ως ο ίδιος να αρνείται αυτό που είναι. Δηλαδή, η εικόνα του Θεού. Και συνεπώς, ο χαρακτηρισμός άνθρωπε κούφιε, άνθρωπε ανόητε, είναι ένας χαρακτηρισμός που του δίδεται ότι δεν θα έπρεπε να είσαι ανόητος. Άρα δεν είναι ύβρις. Όταν εμείς λέμε τον άλλον κούφιον και ανόητον, τον βρίζουμε. Εδώ όμως ο Λόγος του Θεού, όταν αποκαλεί τον άλλον κούφιον ή ανόητον, δεν τον βρίζει, αλλά τον χαρακτηρίζει ότι δεν αξιοποιεί αυτό που τον έκανε ο Θεός. Δηλαδή τον έκανε τι? Τον έκανε εικόνα του Θεού. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Πολλές μητέρες από εσάς και πατέρες, κυρίως μητέρες, έρχεστε να εξομολογηθείτε ότι λέτε τα παιδιά σας ζώα, γάιδαρε, γουρούνι, μπουλάρι, με συγχωρείτε. Αλλά εσείς τα λέτε έτσι. Είναι συνηθισμένες βρισιές που λέτε στα παιδιά σας. Ζώο. Μετά σας πειράζει. Μάλιστα κάποτε τα παιδιά σας διαμαρτύρονται και λένε, στέκονται και σας κοιτάζουν και λένε, μπράβο μαμά, με είπες ζώο, με είπες γαϊδούρι. Λοιπόν, εσείς μετανοείτε, κλαίτε και άρχισε να εξομολογηθείτε. Αλλά για να πούμε τον άλλον ζώον, σημαίνει ότι δεν τον αποκαλούμε άνθρωπο, τον αποκαλούμε ζώο. Δηλαδή το ζώο δεν είναι λογικόν, δεν είναι εικόνα του Θεού. Με τι αντιστοιχεί λοιπόν το ζώο, ο χαρακτηρισμός ζώων, με τι αντιστοιχεί? Με το ανόητε. Γιατί τα ζώα είναι τα ανόητα, δεν έχουν νόηση. Είναι η ίδια βρισιά λοιπόν. Ακούστε μας τι λέει τώρα εδώ η Αγία Γραφή. Άνθρωπος εν τιμίον ούσι νίκεν και παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αυτό το χωρίο δίνει θαυμάσια την απάντηση. Άνθρωπος εν τιμή ον, υπάρχον εν τιμή. Πού είναι η τιμή του ανθρώπου? Ότι είναι η εικόνα του Θεού άνθρωπος. Ούσι νίκεν. Ο ίδιος δεν το κατάλαβε. Δεν το κατενόησε ότι είναι άνθρωπος με τιμή. Και τι έκανε ο ίδιος τώρα? Κατέβηκε στο επίπεδο των ζώων και παρασυνευλήθη αυτής. Συγκρίθηκε με τα ζώα. Δηλαδή κατέβηκε στο επίπεδο των ζώων. Τι λέει εδώ η Αγία Γραφή? Αποκαλεί τον άνθρωπο ζώων? Όχι. Του λέγει απλώς ότι ενώ είναι εν τιμή, έφτασε να κατεβεί στο επίπεδο του ζώου. Δηλαδή τον χαρακτηρίζει. Έτσι κάνει και ο Άγιος Ιάκωβος εδώ, αγαπητοί μου. Άνθρωπε και ναι, σύ που εκλήθεις να κατανοείς αλλά δεν κατανοείς. Είναι αυτό το ίδιο πνεύμα. Ώστε λοιπόν, εδώ η Αγία Γραφή δεν βρίζει. Εμείς άμα λέμε τον άλλον όμως ζώων και μωρών, εμείς τον βρίζουμε. Και αυτό η Αγία Γραφή, ο Κύριος μας το έχει απαγορεύσει. Μάλιστα και ο Κύριος είπε τους μαθητάς του ότι είναι ανόητοι. Ακμή και εμείς, λέγει, ώστε και εσείς είσαστε ανόητοι. Δεν καταλαβαίνετε?
θα λέγαμε Κύριε, Κύριε, εσύ δεν είπες να μιλάμε τον άλλον ανόητο? Είναι όπως και όρκος. Ο Κύριος μας είπε δεν θα ορκίζεστε. Ο Κύριος ορκίστηκε ενώπιον του Καϊάφα. Είναι οι ειδικές περιπτώσεις και είναι οι ειδικοί χαρακτηρισμοί. Προσοχή λοιπόν. Λοιπόν, θέλεις να γνωρίσεις άνθρωπε κούφιε που όλα τα πέταξες και κρατάς τη δική σου τη γνώμη και δεν κοιτάζεις τι λέγει ο Θεός, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή? Άκουσε το παράδειγμα. Ο Αβραάμ ο πατήρ μας, ο πατέρας μας, δεν δικαιώθηκε από τα έργα όταν προσέφερε τον Ισαάκ τον υιόν του στο θυσιαστήριον? Βλέπεις λοιπόν ότι η πίστη συνεργάζεται με τα έργα και από τα έργα η πίστη ετελειοποιήθηκε. Για να το καταλάβουμε το παράδειγμα θα πρέπει να πούμε λίγο ιστορία. Όπως τα ξέρετε, ο Αβραάμ είναι εκείνος που κηρύθηκε από την πίστη και έφυγε από τη γη, από τη γη Χαράν, ή καλύτερα από την Ουρ. Πήγε στη γη Χαράν και από τη γη Χαράν κατέβηκε στη γη Χαναάν. Διότι του είπε ο Θεός, βγες από τους συγγενείς σου, τη γη σου, την πατρίδα σου, την περιουσία σου και έλα να μείνεις εκεί που θα σου πω εγώ. Εν τω μεταξύ δεν έχει παιδιά ο Αβραάμ. Και του λέγει ο Θεός ότι θα σου δώσω πολλά, Αβραάμ, τόσα πολλά. Ο μισθός σου θα είναι πολύς, πολύς, πολύς. Και λέγει ο Αβραάμ, Κύριε, τι θα μου δώσεις, αφού εγώ πεθαίνω χωρίς απογόνους. Και είναι στο 15 κεφάλαιο της Γενέσεως. Και θα με κληρονομήσει ο γιος της δούλης μου, τάδε και τα λοιπά. Αυτό θα με κληρονομήσει. Όχι, Αβραάμ, του λέγει, δεν θα σε κληρονομήσει ο γιος της δούλης σου. Έλα εδώ. Τον έβγαλε έξω από τη σκηνή. Ήταν βράδυ. Και του λέγει, κοίταξε τον ουρανό. Βλέπεις πόσα αστέρια. Μέτρησέ τα. Η απόγονή σου θα είναι σαν τα αστέρια του ουρανού, σαν την άμμο της θαλάσσης. Εν τω μεταξύ ο Αβραάμ είναι γέρον και παιδιά δεν έχει και η γυναίκα του είναι γριά. Επίστευσε, λέγει ο Αβραάμ εις τον Θεόν. Επίστευσε. Αφού το λέει ο Θεός, τέλειωσε, πάει. Ο Θεός το είπε. Τι θα πει με 100 χρόνο άνθρωπος αφού το είπε ο Θεός? Και τότε λογαριάστηκε αυτή του η πίστη σε δικαιοσύνη, σε αρετή. Να σας πω λοιπόν τώρα ολόκληρη τη φράση, όπως και την παραθέτει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος. Ότι, όχι, δεν την παραθέτει, είναι λίγο πιο κάτω. Είναι λίγο πιο κάτω. Και πληρώθη γραφή λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη. Είναι παρμένη αυτούσια η φράση από την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Ότι επίστευσε ο Αβραάμ στο Θεό και λογαριάστηκε σε αυτόν δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη όμως στη γλώσσα της Αγίας Γραφής σημαίνει βεβαίως και με τη στενή έννοια αυτό που λέμε σήμερα δικαιοσύνη, δίκαιος άνθρωπος. Αλλά προπαντός με την ευρεία που θα πει ενάρετος άνθρωπος. Συνεπώς δικαιοσύνη είναι η αρετή. Προσέξτε, η αρετή, δηλαδή τα έργα. Α, ώστε λοιπόν πίστεψε και λογαριάστηκε η πίστη του σαν αρετή. Α, ώστε λοιπόν ο Αβραάμ είναι ο εκλεκτός που ονοματίζεται από το Θεό φίλος μόνο και μόνο γιατί πίστεψε. Μάλιστα. Και ως έργον τέλειον και ολοκληρωμένο δεν ήταν ότι έφυγε από την πατρίδα του, αλλά στο λόγο του Θεού επήγε να προσφέρει και το παιδί του τον Ισαάκ, θυσία. Οπότε εκεί ολοκληρώνεται το χωρίον αυτό, ο χαρακτηρισμός αυτός. Επίστεψε ο Αβραάμ και λογαριάστηκε αυτό που έκανε σε έργον, σε δικαιοσύνη, σε αρετή. Βλέπεις άνθρωπε, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, ότι πίστης και αρετή πάνε μαζί. Εδώ προσέξτε κάτι τώρα.
θέλει να αποδείξει ο Άγιος Ιάκωβος ότι τα έργα, συγγνώμη, ότι η πίστη χωρίς τα έργα δεν σώζει και ότι πρέπει να συνοδεύεται η πίστη με τα έργα. Το ίδιο παράδειγμα χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για να αποδείξει το αντίθετο, ότι τα έργα δεν σώζουν αλλά η πίστη σώζει. Και λέγει ο Αβραάμ τι έργα έκανε, και μάλιστα πολύ παραπάνω τα έργα του νόμου. Έχουμε τα έργα της αρετής και τα έργα του νόμου. Ξέρετε ποια είναι τα έργα του νόμου? Είναι η περιτομή και οι θυσίες, οι επισκέψεις στο ναό, η τήρηση του Σαββάτου. Είναι τα έργα του νόμου αυτά. Και ρωτά και λέει ο Απόστολος Παύλος, πότε ο Αβραάμ λογαριάστηκε ότι είναι δίκαιος? Λογαριάστηκε η πίστη του ότι είναι εις δικαιοσύνη? Πριν, μετά ή πριν από την περιτομή? Δεν υπόθηκε αυτό στον Αβραάμ πριν από την περιτομή? Ώστε βλέπεις, λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Αβραάμ δικαιώθηκε από την πίστη και όχι τα έργα. Το ίδιο παράδειγμα από την ανάποδη. Και λέει κανένας, εδώ υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στον Άγιο Ιάκωβο και στον Απόστολο Παύλο? Η αντίφαση είναι μόνο σε εκείνους που ή επιπόλαια διαβάζουν ή δεν έχουν πνεύμα Θεού. Ένας αιρετικός δεν διαβάζει επιπόλαια, αλλά δεν έχει πνεύμα Θεού. Και αυτό το επιχείρημα το έχουν οι Προτεστάντες. Γι' αυτό, σας το είπα την περασμένη φορά, το ενθυμίστε, δεν τιμούν την επιστολή του Αγίου Ιακώβου, του αδελφού Θεού. Την έχουν στην άκρη. Διότι σου λέει, εγώ μόνο να πιστέψω και έργα να μην κάνω θα δικαιωθώ. Γιατί έτσι το λέει ο Απόστολος Παύλος. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Και εγώ θα έλεγα, δόξα εις τον Άγιον Θεόν, που το Πνεύμα του Άγιον εφώτισε τους δύο αυτούς Αποστόλους να χρησιμοποιήσουν το ίδιο παράδειγμα, για να φανεί ότι είναι το ίδιο νόμισμα με τις δυο του όψεις και ότι δεν υπάρχει καμιά απολύτως αντίφαση. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι τα έργα δεν σε σώζουν αλλά η πίστης, εννοεί τα έργα του νόμου και όχι τα έργα της αρετής. Να σας το αποδείξω γρήγορα γρήγορα. Εάν λέγει έχω πίστην ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Εάν έχω πίστη που να κουνάω βουνά, να λέω στον Όλυμπο πέσε μέσα στο Θερμαϊκό, αλλά μην έχω όμως αγάπη, και σας εξήγησα προηγουμένως, αγάπη θα πει τι? Έργα. Τίποτα δεν ωφελούμε. Ακούσατε? Τίποτα δεν ωφελούμε. Μα αυτό το λέει και ο Άγιος Ιάκωβος. Αυτό λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Ώστε τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος με έργα? Τα έργα του νόμου. Δηλαδή, αν θα κάνω περιτομή ή όχι, εάν θα κρατήσω το τελετουργικό του νόμου του παλαιού, του μοσαϊκού, δεν έχω τίποτα να ωφεληθώ. Και χρησιμοποιεί το παράδειγμα, την περίπτωση, ότι ο Αβραάμ χαρακτηρίστηκε δίκαιος, δηλαδή ενάρετος, πριν γίνει περιτομή, δηλαδή πριν από ένα έργο του νόμου. Και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος θέλει να πει ότι εάν δεν συνδέσεις την πίστη με τα έργα, ό,τι λέγει ο Απόστολος Παύλος, όπως τα συνδέδεσε ο Αβραάμ, δεν ωφελήσεις σε τίποτα. Υπάρχει αντίφαση? Καμία. Τι λέγουν και οι δυο το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι. Γιατί επέμεινα τόσο πολύ, αγαπητοί μου? Φαίνεται ότι αυτό σε κάθε εποχή πρέπει να υπάρχει, διότι φτάνουμε σε εκείνο που λέγουν και οι πατέρες. Μάλιστα στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, δεν θυμάμαι, Άγιος Μάρκος ο Ασκητής είναι που γράφει «περί των ιωμένων εξέργων νόμου δικαιούστε». Τι θα πει «περί των ιωμένων εξέργων νόμου δικαιούστε»? Για εκείνους που νομίζουν ότι θα δικαιωθούν, δηλαδή
θα σωθούν από τα έργα του νόμου. Δικαίωση θα πει ταυτοχρόνως και σωτηρία. Δικαιοσύνη θα πει αρετή, θα πει και σωτηρία. Για εκείνους που νομίζουν ότι θα δικαιωθούν από τα έργα του νόμου. Ποια ήσαν, είπαμε, στην Παλαιά Διαθήκη? Ήταν η περιτομή. Ήταν οι ιερές αποδημίες να ανεβούν στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν και λοιπά. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το πνεύμα μπήκε και μέσα από τη συναγωγή, μπήκε και μέσα στην εκκλησία. Και φαίνεται ότι σε κάθε εποχή είναι χρήσιμο. Και τώρα σας το λέγω, στην πράξη πώς έχει το πράγμα. Υπάρχουν άνδρες και γυναίκες, μάλιστα συνταξιούχοι. Γιατί είπα συνταξιούχοι? Ή ηλικιωμένες γυναίκες. Αφού ζήσαν τη ζωή τους αμαρτωλή. Σε τι αμαρτωλή? Όχι σε πορνείες και τέτοια. Κοτσομπολιά, κακίες, τσακωμή, τούτα κίνα. Δεν πήγαιναν στην εκκλησία. Τώρα παίρνουν τη σύνταξή τους. Βλέπω με κοιτάζετε καλά καλά. Τι θα πω παρακάτω, με κοιτάζετε. Καλά κάνετε και με κοιτάζετε. Ήταν ένας τρόπος να σας ξυπνήσω, γιατί μερικοί κοιμόσαστε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ. Τι κάνουν, τι κάνουν? Κάθε εβδομάδα παίρνουν ένα πούλμαν, αφού ταιριάζουν ας πούμε 50 άνθρωποι μαζί. Πότε στο ένα μοναστήρι, πότε στο άλλο μοναστήρι τρέχουν. Πότε από εδώ λειτουργία, πότε από εκεί λειτουργία. Και οι ταλέποροι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εάν δεν διορθώσουν τη ζωή τους, τη γλώσσα τους, τις πονηριές τους, δεν θα κερδίσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και νομίζουν ότι θα σωθούν με το να τρέχουν σε ιερές αποδημίες, δηλαδή σε προσκυνήματα, σε τούτα σε εκείνα από εδώ και από εκεί, και ότι με τον τρόπο αυτόν θα σωθούν. Και έχουν αγαθεί τη συνείδησή τους ότι θα σωθούν. Ή τρέχουν ακόμη και σε πολλά κηρύγματα. Δεν θέλω να πω να μην πάτε σε κηρύγματα να ακούσετε, και εδώ κηρύγμα κάνουμε. Αλλά θέλω να πω με αυτό ότι δεν είναι αρκετό αυτό. Ούτε θέλω να πω να μην πάμε στα μοναστήρια και σε προσκυνήματα. Άπαγε. Θα ήθελα και εγώ να πάω, ας πούμε, στα Ιεροσόλυμα. Είναι μερικοί που καυχόνται και λέγουν, πήγα 10 φορές στα Ιεροσόλυμα. Και γράφουν και στο συγχωρό χάρτη, γράφουν του τάδε, ας πούμε, Γεωργίου του προσκυνητού, Μαρίας της προσκυνητρίας. Παλιότικα το λέγανε του Χατζή ή της Χατζίνας. Και αυτό τους επανάπαβε. Αγαπητοί μου, έχουμε και ιστορικά προηγούμενα. Σε παλιότερες εποχές αυτά ήταν σε έξαρση. Αλλά μην νομίζετε ότι δεν έχουμε και τώρα υπολείμματα. Και έτσι σου λέει, πήγα εγώ στους Αγίους Τόπους, δάκρυσα, δάκρυσα, έκλαψα, πήρα από του Πατριάρχη το χέρι φως. Όλα είναι καλά, όλα είναι ωραία. Μην επαναπάβεις όμως, αδελφέ μου, επαναπάβεσαι σε αυτό, ότι θα σωθείς αν δεν διορθώσεις τη ζωή σου. Εάν δεν έχεις έργα αρετής και όχι έργα νόμου, αλλά έργα αρετής. Αλλά στην απορία σας, γιατί πάει συνταξιούχοι? Διότι σε αυτούς τώρα μένει καιρός. Γιατί τόσα χρόνια που δεν είχαν βεβαίως τη σύνταξη, βεβαίως είχαν τη δουλειά τους και δεν τους έμεινε καιρός να τρέχουν. Τώρα πήραν τη σύνταξη και τρέχουν. Και νομίζουν ότι έτσι έχουν τα πράγματα, ότι θα σωθούν. Δεν θα σωθούν. Δεν θα σωθούν. Όχι, δεν θα σωθούν. Γιατί μένουν σε αυτή την παλιά τη φόρμα να νομίζουν ότι θα δικαιωθούν, επαναλαμβάνω για δεύτερη και τρίτη φορά, ότι θα σωθούν με τέτοιες μόνο πράξεις των και όχι με τη διόρθωση της ζωής τους. Αν δε κάποτε τους πεις κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους, γίνονται θηρία να σε φάνε. Για να μην πω ότι και μέσα σε αυτό το πούλμαν να ζητάνε τα παλαμάκια, τα παλαμάκια, ποια παλαμάκια, δηλαδή τα τραγούδια, τα ρεμπέτικα που χτυπάνε παλαμάκια μέσα. Αυτοί οι εντός εισαγωγικών προσκυνητές. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Θεός να μας φυλάει. Πρέπει να αλλάξει η ζωή μας. Να αλλάξει η ζωή μας. Μην νομίζουμε ότι θα σωθούμε το ολοπέμπτη φορά.
Πρέπει να αλλάξει η ζωή μας, να σκεφτόμαστε πνευματικά, να έχουμε πνεύμα Θεού, να έχουμε νουν Χριστού, πίστης και έργα, έργα αρετής. Σας έλεγα την περασμένη φορά θα πει έργα. Έργα θα πει. Η υπομονή τι είναι? Η υπομονή, παρακαλώ, είναι. Τι είναι υπομονή? Έργων. Τι είναι η αγάπη, συγγνώμη. Τι είναι η ομολογία? Έργων. Και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής, πραγματικά. Διότι εδώ, να σας πω τώρα, επί παραδείγματι, για το ληστή. Ο ληστής επί του Σταυρού, τι έργα είχε? Μνήστητή μου, Κύριε, όταν έλθεν τη βασιλεία σου, που αυτό σημαίνει πίστης. Αυτός που πεθαίνει επί του Σταυρού, ο ληστής, ζητάει από εκείνον τον δεύτερον που πεθαίνει επί του Σταυρού, ο Χριστός, να θυμηθεί ο δεύτερος τον πρώτον, όταν ο δεύτερος πάει στη βασιλεία του. Που σημαίνει, πιστεύω ότι είσαι Θεός, ότι είσαι βασιλιάς, ότι θα ζήσεις με τα θάνατον εσύ, θα ζήσω κι εγώ με τα θάνατον, και εκεί λοιπόν σου ζητώ να με δεχθείς. Μεγάλη πίστη, τρομακτικά μεγάλη πίστη. Θα έλεγε κανένας, και πού είναι τα έργα του ληστού? Πού είναι τα έργα του ληστού, αγαπητοί μου? Πού είναι τα έργα του ληστού? Πρώτα είναι η αυτογνωσία. Όταν λέγει εις τον άλλον τον ληστήν, βρίζεις. Πρώτα έβριζε και αυτός, ξέρετε. Άλλος Ευαγγελιστής μας λέγει ότι οι ληστέ, λέγει, εις οι σταυρωθέντες, ονίγιζον, έβριζαν τον Κύριον. Μετά, όταν είδε τον Χριστόν να μην μιλάει επί του Σταυρού, να μην βρίζει ο Χριστός, τότε συγκλονίστηκε και λέγει στον άλλον τον ληστήν, το ίδιο είμαστε? Εμείς δίκαια πάσχομαι, ετούτος είναι δίκαιος. Άδικα πάσχει, εμείς δίκαια, γιατί είμαστε ληστέ. Συνεπώς, πρώτον έργον, η αυτογνωσία. Δεύτερον έργον, η μετάνοια. Μετενόησε ο ληστής, διότι λέγει σαφώς ότι εγώ δίκαια πάσχω. Δίκαια με σταυρώνει τώρα η πολιτεία, γιατί ήμουν ληστής. Και κατόπιν η ομολογία, όταν όλο το περιβάλλον γύρω βρίζει τον Κύριον και τον λέγει πλάνον και αγύρτην, αυτός ο ληστής επάνω στο σταυρό τον ομολογεί Κύριον και Θεόν. Όταν, Κύριε, λέγει, έλθει στη βασιλεία σου, να με θυμηθείς. Να το έργο τώρα της ομολογίας. Έχει λοιπόν το έργο της αυτογνωσίας, το έργο της μετανοίας και το έργο της ομολογίας. Αυτά είναι τα έργα που σώζουν, αγαπητοί μου. Αυτά είναι. Αυτά, και ας τα προσέξουμε πάρα πολύ, ώστε πραγματικά να στολιζόμεθα με πράξεις αγάπης, έργα αρετής κλπ. Αλλά ας έρθουμε παρακάτω. Βλέπεις, λέγει, ότι η πίστης συνήργη της έργης αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Βλέπεις ότι η πίστης συνεργάζεται με τα έργα, αναφέρεται στον Αβραάμ, και από τα έργα η πίστης ετελειοποιήθη. Είναι το παράδειγμα που σας είπα προηγουμένως στην αρχή, με τα βήματα. Τι αρχίζει πρώτο, η πίστης ή τα έργα? Τα έργα ή η πίστης? Όταν ξεκινάμε το δεξί πόδι, ξεκινάει το αριστερό. Πότε το ξεκινήσατε αυτό να το δείτε? Δεν μας ενδιαφέρει με τι ξεκινάμε. Μας φτάνει το ότι φτάσαμε εκεί που θέλαμε να πάμε. Που σημαίνει εδώ σαφώς ότι συνεργάζεται η πίστης με τα έργα στον Αβραάμ, και ότι από τα έργα η πίστης ετελειοποιείται. Ξεκινάει λοιπόν από την πίστη, φτάνει στα έργα, και από τα έργα ξαναφτάνει πάλι στην πίστη. Δηλαδή το ένα τρέφει το άλλο. Οράτε τι είναι, ότι εξ έργων δικαιούται άνθρωπος και ούκ εκ πίστεως μόνον. Βλέπετε λοιπόν ότι από τα έργα δικαιώνεται ο άνθρωπος, δηλαδή από την αγάπη, και όχι μόνο από την πίστη. Α, κοιτάξτε τι έβαλε, μόνον. Δεν τη βγάζει την πίστη, αλλά λέγει πίστης και έργα μαζί. Είπε όμως ένα τεράστιο παράδειγμα ο Απόστολος, ο Άγιος Ιάκωβος, το παράδειγμα του Αβραάμ.
ο οποίος είναι επισημότατον πρόσωπον, το πλέον επίσημον πρόσωπον θα λέγαμε εις τα πρόσωπα του, των δικαίων του Ισραήλ, είναι ο γενάρχης του Ισραήλ, η πίστη του είναι πελωρία, είναι ο άνθρωπος που εδέχθηκε τόσες ευεργεσίες από τον Θεό ώστε να κληθεί και φίλος του Θεού. Αλλά θα έλεγε κάποιος, εγώ είμαι σαν τον Αβραάμ τώρα, σαν τον Αβραάμ είμαι εγώ, μπορώ εγώ να συγκριθώ τώρα με τον Αβραάμ? Και παίρνει, αγαπητοί μου, ένα άλλο τώρα παράδειγμα που αναφέρεται στους αντίποδες. Ποιο είναι το παράδειγμα στους αντίποδες? Παίρνει ένα πρόσωπο που ζούσε πορνικά. Ζούσε πορνικά. Αλλά μπορεί να πει κάποιος, ο Αβραάμ ήταν και άνδρας και πιο δυνατός, να λέγει μια γυναίκα, εγώ τώρα πώς να μοιάσω με έναν άνδρα που είναι πολύ δυνατός? Τώρα παίρνει το αντίθετο, παίρνει μια γυναίκα. Συνεπώς, το δεύτερο παράδειγμα είναι μια γυναίκα και είναι και πόρνη. Ώστε ανάμεσα στην τεραστία προσωπικότητα, την ανδρική και την αγία του Αβραάμ, βάζει από την άλλη μεριά μια γυναίκα η οποία είναι πόρνη και η οποία δεν ήταν από το λαό του Θεού, και αυτή είναι η Ραάβ. Διαβάζω το χωρίον. Ομοίως δε και Ραάβ η πόρνη, ούκε ξέργωνε δικαιώθη υποδεξαμένη τους αγγέλους και ετέρα οδό εκβαλούσε. Ενθυμίστε από το βιβλίο που κάναμε αριθμοί ότι οι Εβραίοι έφτασαν απέναντι από την Ιεριχώ. Στο βιβλίο Ιησούς του Ναβί μας γίνεται εκεί μια περιγραφή πως κατεκτήθη η Ιεριχώ. Αλλά από τους αριθμούς θα ενθυμίστε ότι είχε στείλει ήδη ο Μωυσής κάποιους κατασκόπους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Ιησούς του Ναβί. Ξέρετε τι έγινε εκεί? Ακούστε τι έγινε εκεί. Όταν πήγαν οι κατάσκοποι, όταν έφτασαν στην Ιεριχώ οι 12 αυτοί άνδρες, οι κάτοικοι της Ιεριχούς αντελήφθησαν ότι είναι κατάσκοποι, και τότε έσπευσαν να τους συλλάβουν. Αυτοί μόλις αντελήφθησαν ότι έγιναν αντιληπτοί, μπήκαν σε ένα σπίτι μιας ανηθίκου γυναικός, θα λέγαμε σαν έναν οίκο ανοχής. Πόρνη γυναίκα αυτή, ντόπια, κάτοικος της πόλεως, της οποίας το σπίτι ήταν κολλητό με το τείχος, και φαίνεται ότι ήταν το τείχος βέβαια ψηλό, ίσως διόροφο, τριόροφο το σπίτι της, οπότε ένα παράθυρο του σπιτιού της έβλεπε κάτω από το τείχος. Μπήκε μέσα, μπήκαν αυτοί οι 12 μέσα και λέγουν εις αυτήν, κρύψε μας. Τώρα μπήκαν στο σπίτι μιας κατοίκου της πόλεως να ζητούν να τους κρύψει. Αυτή κανονικά τι έπρεπε να πει? Να σας κρύψω, αντί να σας παραδώσω στις αρχές? Αλλά τι έγινε όμως? Ήκουσε φαίνεται από αυτούς για το λαό του Θεού, ή τουλάχιστον είχε μάθει, διότι οι Εβραίοι χρόνια ήσαν στην έρημο απέναντι, και είχε μάθει ότι αυτός ο λαός πιστεύει στον αληθινό Θεό. Και τι είπε αυτή η γυναίκα? Εγώ ξέρω. Από που το ξέρε? Από που το ξέρε? Από την πίστη. Εγώ ξέρω ότι εσείς είσαστε ένας λαός του αληθινού Θεού, ότι ο Θεός ο αληθινός σας προστατεύει, ότι την πόλη θα την κατακτήσετε, και συνεπώς εγώ θα ήθελα να είμαι μαζί σας. Δηλαδή εδώ η πόρνη αυτή γυναίκα ομολογεί τον αληθινό Θεό και θέλει να ανήκει στο λαό του αληθινού Θεού. Δηλαδή πίστη σκέτη. Και λέγει τώρα, εδώ πέρα εδικαιώθηκε η Ραβ η πόρνη. Πίστη θα λέγαμε. Πού είναι τα έργα της? Ακούστε πού είναι τα έργα της. Το ότι τους έκρυψε. Δεν έμεινε σε μια θεωρητική πίστη, τους έκρυψε. Και όταν εκείνοι ήρθαν, οι κάτοικοι της πόλεως, να πούν ότι μήπως από εδώ μπήκανε, κάτι είδαμε να μπαίνουν εδώ μέσα. Ναι, λέει, μπήκαν, λέει αυτή. Θα μου πείτε, είπε ψέματα. Μα τι δολολάθρες, δεν καταλάβαινε τίποτα. Εδώ βλέπετε τον όγκο της πίστεώς της μόνο μπροστά. Μπήκαν, αλλά ξέρετε, έφυγαν.
Πριν από μια ώρα φύγανε. Αυτοί είναι κρυμμένους μέσα. Και κατόπιν, όταν ο στρατός πια της πόλης Ιεριχούς βγήκαν από την πύλη για να τους κυνηγήσουν έως τον Ιορδάνη, τους κατεβάζει από το τείχος με μια τριχιά από το παράθυρό της και τους λέγει: πάρετε αυτόν τον άλλο δρόμο, μην πάτε από εκεί που πήγαν οι στρατιώτες, τον άλλο δρόμο για να σωθείτε. Και εσώθησαν. Περιττών να σας πω, το ξέρετε, ότι την Ραβ την μνημονεύει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, διότι από τη Ραβ κατάγεται παρακαλώ ο Ιεσέ και από τον Ιεσέ κατάγεται ο Δαβίδ. Η καταγωγή του Δαβίδ είναι από τη Ραβ, η οποία έγινε, πολιτογραφήθηκε στο λαό του Θεού. Βεβαίως, μάλιστα θεωρείται ότι είναι σπουδαία γυναίκα, ότι από αυτή κατάγονται πολλοί ιερείς και προφήτες, ακόμη και ο Ιερεμίας και ο Ιεζεκίλ από τη Ραβ την πόρνη, που σημαίνει η ζωή της άλλαξε. Από πού άλλαξε? Το ότι επίστευσε ότι ο Θεός των Εβραίων είναι ο αληθινός Θεός. Φυσικά άλλαξε και η ζωή της. Και λέγει τώρα ο Ιωσή Ιάκωβος: είδατε πως δικαιώθηκε η Ραβ? Έμεινε μόνο στην πίστη? Όχι, άλλαξε και η ζωή της. Είναι και τα έργα της. Και ποιο είναι το πρώτο έργο της? Το είπα, ότι εφύλαξε, έκρυψε τους 12 κατασκόπους να γλιτώσουν τη ζωή τους. Και αφού τελειώνει τα δύο αυτά παραδείγματα, αγαπητοί μου Άγιος Ιάκωβος, έρχεται τώρα να μας πει και μία παρομοίωση. Ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρών εστίν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστίν. Όπως, διότι όπως το σώμα χωρίς το πνεύμα, την ψυχή, είναι νεκρόν, έτσι και η πίστης χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Όχι βεβαίως ότι τα έργα αποτελούν την ψυχή της πίστεως, είναι παράδειγμα αυτό, είναι παρομοίωση. Θέλει να πει, όταν λείπει η ψυχή, το σώμα είναι νεκρό. Έτσι, όταν δεν έχεις, δηλαδή λείπει το ένα από τα δυο, όταν δεν έχεις και την πίστη και τα έργα μαζί, τότε δεν ωφελείσαι τίποτα, είσαι ένας νεκρός άνθρωπος. Πρέπει να έχεις και την πίστη και τα έργα. Εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει αυτή η θαυμασία περικοπή που αναφέρεται στη σχέση πίστεως και έργων. Πιστεύω πια το καταλάβαμε ότι πρέπει η ζωή μας όντως να είναι όχι μόνο με πίστη αλλά και με αρετή. Όχι με αρετή αλλά και με πίστη. Και να σας πω κάτι, ένα μυστικό. Πώς αυξάνει η πίστη? Ένα ερώτημα. Κάποτε οι μαθητές είπαν: Κύριε, πρόσθες ημίν πίστην. Πώς προσετέθει σε αυτούς πίστης? Με το να ακολουθούν τον Κύριο, δηλαδή να έχουν έργα. Ακούστε τι γίνεται, το μυστικό. Βεβαίως έχουμε ένα ποσοστό πίστεως μέσα μας, όπως αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Ακούστε τι είπα, όπως αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Διότι το θέμα της πίστεως είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούτε 50 άνθρωποι εδώ και ταυτοχρόνως άλλος να πιστεύει και άλλος να μην πιστεύει. Άλλος να πιστεύει πολύ και άλλος λίγο. Τι είναι εκείνο που διαφοροποιεί το θέμα της πίστεως μέσα στον κάθε ακροατή, ενώ ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος? Για όλους είναι ο ίδιος. Οι ίδιες λέξεις, οι ίδιες έννοιες ηχούν στα αυτιά μας. Τι είναι εκείνο? Λοιπόν, ακούστε τι είναι. Είναι το θέμα της ζωής που κάνουμε, του τρόπου της ζωής. Όταν έχουμε αρετή, μια αρετή, ξεκινάμε λέει την αρετή, δηλαδή μια στάθμη αρετής, τότε το Πνεύμα το Άγιον αρχίζει με το μέτρο της αρετής μας και εκείνο με το μέτρο της παρουσίας του, αρχίζει να μας ανοίγει τα μάτια. Αλλά έχουμε 10 βαθμούς αρετή, 10 βαθμούς ανοίγει τα μάτια και αρχίζουμε και βλέπουμε κάτι πιο πολύ. Αυτό το κάτι πιο πολύ
που βλέπουμε μας κάνει να ζήσουμε πιο πολύ αρετή. Δηλαδή εδραιώνεται αυτό που λέμε πίστης, εδραιώνεται. Και όταν αυξηθεί η αρετή, η αγιότητα, τότε τα μάτια μας, ας πούμε γίνει καν 20 βαθμοί τώρα, τώρα το Πνεύμα το Άγιον μας ανοίγει τα μάτια 20 βαθμούς. Συνεπώς, το άνοιγμα των ματιών της πίστης γίνεται με τον τρόπο της αρετής. Αυτό είναι το μυστικό. Να ξεκινήσουμε να ζήσουμε αρετή, και τότε η πίστη, αγαπητοί μου, είναι κάτι καταπληκτικό. Τότε βλέπεις εκείνα που δεν βλέπουν οι άλλοι, ακούς εκείνα που δεν ακούν οι άλλοι, νιώθεις εκείνα που δεν νιώθουν οι άλλοι, αισθάνεσαι εκείνα που δεν αισθάνονται οι άλλοι, είσαι πανευτυχής και χαρούμενος όταν οι άλλοι είναι δυστυχισμένοι και μετέωροι εις τη ζωή τους. Αυτό είναι το μυστικό. Να βάλει κανείς αρχή. Αρχή αρετής. Αρχή αρετής. Τότε η πίστης εκδηλώνεται με έναν θαυμάσιον αποκαλυπτικόν τρόπο. Λέγεται ότι ο άψυνθος είναι ή άψυνθος, αλλά κατά παρέλκυση βάζει αρσενικό γένος, βάζει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη που αναφέρει το φυτόν αυτό, το οποίο είναι πικρόν, έχει μία ουσία που λέγεται αζουλένιον. Με την ευκαιρία που κοιτούσα για τον άψυνθο, την άψυνθο, για να σας μιλήσω, κοιτούσα στην εγκυκλοπαίδεια και εκεί είδα τα συστατικά της αψύνθου, και έχει ένα από τα συστατικά της που λέγεται αζουλένιον, και διάβασα ότι το αζουλένιον χρησιμοποιείται ως κολύριον στα μάτια και διευρύνει την κόρη και βλέπει ο άνθρωπος πιο καθαρά. Η ιδιότητα αυτή της αψύνθου ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Μάλιστα ο Δοσίθιος Ιεροσολύμων του 18ου αιώνα, στην ερμηνεία του, την οποία έχω και τη συμβουλεύομαι όταν σας κάνω τις ομιλίες κάτω στη Λάρισα, χρησιμοποιεί την περίπτωση αυτή και κάνει σχετική ερμηνεία μάλιστα, ότι η άψυνθος έχει αυτή την ιδιότητα να διανοίγει η κόρη του ματιού και να βλέπει κανείς πιο καθαρά. Συνέπειες όμως αυτόν τον καιρό να έχω πάρει ένα μπουκαλάκι κολύριο που λέγεται αζουλένιον. Α, λέγω, αυτό έχει άψυνθο μέσα. Έχει άψυνθο. Δηλαδή αζουλένιον, αζουλέν λέγεται το μπουκαλάκι, αζουλέν. Έχει αζουλένιον που βγαίνει από την άψυνθο. Και τι κάνει? Ανοίγει τα μάτια. Λοιπόν, αυτό το αζουλένιον, αγαπητοί μου, είναι οι πράξεις αρετών, που ανοίγουν τα μάτια της πίστεως και βλέπει κανείς καθαρά, καθαρά πια το πρόσωπο του Θεού. Αρχίζει να βλέπει το σύμπαν αλλιώτικο, τον εαυτό του αλλιώτικο, τους άλλους ανθρώπους αλλιώτικους, την πορεία του αλλιώτικη. Πια γι' αυτόν δεν υπάρχουν τα στενά όρια τούτου του κόσμου. Δεν υπάρχουν πια τα στενά όρια αυτής της μεμψημυρίας και της αθλειότητος της παρούσης ζωής. Αλλά ένα άνοιγμα, ένα παγκόσμιο άνοιγμα, όχι παγκόσμιο πάνω στη γη μας, παγκόσμιο σε όλη τη κτήση και σε αυτόν τον ουρανό, που ανοίγουν, ανοίγουν, ανοίγουν τα μάτια και γίνεται πολυώματος ο άνθρωπος και πια βλέπει τα μυστήρια και την αγάπη του Θεού. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως κοινής αφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μην και ήτης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάση γαραπολογίας απορούνται στάφτη εις την ηγεσίαν, ως δεσπότη η αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σιγάρ πεποίθαμεν μη ορίσεις ημείς φόδρα μη δεμνηστής, των ονομιών ημών αλεπίβλεψον κυρνωσέας πλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σιγάρ η Θεός ημών κοιμής λαό σου πάντες έργα χειρών σου, και το όνομά σου επί και κλίμεθα, και νυν και ήκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θες πλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν, ευλογημένη Θεοτόκια, ελπίζοντες εις έννοια στοχίσαμεν, ρηστή ημεν διά σου των περιστάσεων, σίγαρ η σωτηρία του γένους των χριστιανών. Φως ηλιάς.